θα θέλαμε να λάβουμε περισσότερα πυροβόλα σε ζάρα από τη Γαλλία, τόνισε ο Υπουργό Άμυνα τη Ουκρανία, ο λέξη Νίκοφ, επισημένοντα πω ο πόλεμο στην Ουκρανία είναι ένα πόλεμο συμμαχιών και πόρων. Ενώ σε μια κραυγή απόγνωση, ζητάει η Δύση να στείλει ό,τι οπλικό σύστημα μπορεί. Την ίδια στιγμή που ο Ρώσος Πρόεδρος δηλώνει ότι η πορεία του πολέμου θα είναι μια μακρά διαδικασία και δεν μπορεί να αποφύγει τις δηλώσεις αυτές όταν ο Ρωσικός στρατός ετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις με 290M καινούρια άρματα μάχης που μόλις βγήκαν από το εργοστάσιο. Επιπλέον έρχονται πάνω από 100 αναβαθμισμένα t 72 b 3 m να αναπληρώσουν τις απώλειες των προηγούμενων μαχών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν και οι Βρετανοί. Το Κρεμλίνο αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού για το Ρωσικό στρατό και να μειώσει τις εξαγωγές όπλων. Σύμφωνα με τι Βρετανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών, η Ρωσική Ομοσπονδία συσσωρεύει δυνάμει για την ενεργό στρατιωτική φάση στην Ουκρανία το 2023. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε επίση πω οι 150.000 έφεδροι μεταφέρθηκαν στη ζώνη των συγκρούσεων. Μετά από αυτέ τι εξελίξει, ο Ουκρανό Υπουργό Άμυνα έρχεται να δηλώσει: Όταν αρχίσαμε να μηνόμαστε εναντί των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, η αποτελεσματικότητά μα ήταν περίπου 55%. Στην επίθεση τη 5η Δεκεμβρίου, καταρρύψαμε 60 από τους 70 ρωσικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία, δηλαδή το 85%. Η αποτελεσματικότητα βελτιώνεται γιατί μαθαίνουμε γρήγορα και έχουμε παραλάβει σύγχρονα συστήματα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός Υπουργό στη γαλλική εφημερίδα Λεμόν. Επίσης, επεσήμανε, γνωρίζουμε ότι η Μόσχα έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη όχι μόνο για τα ντρόουνς, αλλά και για την παράδοση πυράβλων. Από τότε που το Ισραήλ βομβάρδισε τα εργοστάσια στη Συρία, η ποσότητα των ντρόουνς που παραδόθηκαν στη Ρωσία μειώθηκε.